ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ξεκίνησαν και σήμερα τα ομιλήματα εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει σήμερα ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Νικήτα Καφκιού «Ζήσε στα αλήθεια». Κράτα ζωντανή την καρδιά σου στην αγάπη από τις εκδόσεις Αρμός. Αυθεντική ζωή στην Εκκλησία. Υπάρχει πολλή παρακμή στο χώρο της Εκκλησίας. Όμως υπάρχει ζωή και αλήθεια απείρως περισσότερη από ό,τι σε οποιαδήποτε οργάνωση, κίνημα, κόμμα ή σύλλογο. Το καλό κήρυγμα δεν αποσκοπεί σε θεολογική πληροφόρηση, αλλά στον ενθουσιασμό της ψυχής. Ο στόχος δεν είναι η γνωστική ενημέρωση, αλλά ο γλυκασμός της καρδιάς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από υπερασπιστές, αλλά από Αγίους. Το πιο επικίνδυνο σπόρ των συνειδητών χριστιανών είναι να κρύβουν τις αδυναμίες τους πίσω από μεγαλειώδεις ηθικές και θεολογικές προτάσεις. Οι περισσότεροι χριστιανοί νομίζουμε πως πιστεύουμε στο Θεό. Στην πραγματικότητα όμως, μόνο κάποιες στιγμές πιστεύουμε ή κάποτε πιστέψαμε στο Θεό. Τον περισσότερο καιρό πιστεύουμε μόνο στον εαυτό μας. Πιστεύω εις ένα εαυτό, ανασφαλή, ψευτοδύναμο, θηρευτή των ειδονών, εγωκεντρικό, θωρακισμένο και ανικανοποίητο. Είναι τόσο εγωκεντρική οντότητα ο άνθρωπος, ώστε μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί να γλιτώσει από τα δεσμά της εαυτοικανοποίησης. Αν είσαι ιεροκήρυκας και σου αρέσει να εκθέτεις τον εαυτό σου, φρόντισε να μιλάς για τις άλλες θρησκείες έχοντας μελετήσει μόνο ορθόδοξα εγχειρίδια. Η σχέση μας με το Θεό είναι ως επί το πλείστον ναρκισσιστική. Καταφεύγουμε σε Αυτόν αποζητώντας την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής. Φοβόμαστε να του παραδώσουμε τον εαυτό μας και να του επιτρέψουμε να μας κάνει ό,τι θέλει. Επιδιώκουμε να γίνεται το δικό μας θέλημα και όχι το δικό του. Στην πραγματικότητα δεν τον αγαπάμε, απλά χρειαζόμαστε τη βοήθειά του για να προστατεύσουμε το εγώ μας. Και όταν λέμε στην προσευχή «γεννηθεί το θέλημά σου», απλά κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ή παπαγαλίζουμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Οι θρησκευτικές εορτές είναι για τα πανηγύρια αν δεν μας βοηθούν να γίνουμε ζωντανή εορτή της χάριτος του Θεού. Θεωρείται ότι το 98% των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι. Πόσοι από αυτούς είναι συνειδητά ζωντανά μέλη της Εκκλησίας? Ίσως το 8%. Βέβαια πολύ λιγότεροι πηγαίνουν κάθε Κύριακη στην Εκκλησία, εδώ που τα λέμε στατιστικά. Πόσοι από αυτούς ευαρεστούν την αγάπη του Θεού με τον τρόπο ζωής τους? Ίσως το 0,8%. Οι σκέψεις στα άκρα. Όταν ο νους δεν ερμηνεύει την καρδιά, λέει πάντα ψέματα.
Δεν υπάρχει κακό για μια καρδιά που έμαθε να αναπαύεται βαθιά πάνω στα τραύματά της. Δύσκολα αντέχουμε την ελευθερία η οποία ακολουθεί το γκρέμισμα των ορθολογικών μας πεποιθήσεων. Ένας είναι ο δρόμος, για τον καθένα διαφορετικός. Η εσωτερική ζωή, η σφαίρα των βιωμάτων και του πνεύματος, δεν υπόκειται στους κανόνες της αντικειμενικής πραγματικότητας. Λειτουργείται σε μια ελευθερία άλλης τάξεως. Το φως της μέρας ακολουθεί νομοτελειακά το σκοτάδι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρόκειται για φυσικό νόμο. Με τον ίδιο τρόπο η χαρά ακολουθεί τη θλίψη, η αρμονία την ταραχή, η ειρήνη τη σύγκρουση και η χαρά τη θλίψη. Η αγάπη δεν διδάσκεται, εν υπάρχει μέσα μας ως φυσική δυνατότητα και ανάγκη. Όλα τα όντα γεννιούνται και κρατιούνται στη ζωή με την αγάπη. Αν τολμάς να ταξιδέψεις, ο προορισμός σου θα βρεθεί. Αν δεν υπήρχε θάνατος, όλα θα ήταν μάταια. Ο θάνατος νοηματοδοτεί τη ζωή. Αναδεικνύει τη μοναδικότητα και το ανεπανάληπτο της κάθε στιγμής και μας προσφέρει την παρηγορία ότι κάποτε όλα τα επώδυνα θα τελειώσουν. Η ζεστή αγκαλιά είναι η πιο άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση του υπαρξιακού κενού. Εσύ είσαι ο κρατούμενος, εσύ και ο δεσμοφύλακας. Τα κλειδιά της ελευθερίας βρίσκονται στην τσέπη σου. Σοφία είναι να γελάς με τον εαυτό σου κάθε φορά που η ζωή σε βεβαιώνει ότι αποτυγχάνεις. Επίτρεψε στο απροσδόκητο να σε μεταμορφώσει. Στα έγκατα της υπαρξιακής κρίσης αρχίζει το μονοπάτι της σωτηρίας. Η τέλεια μοναξιά κυοφορεί τον πλούτο της ψυχικής ανθοφορίας. Αυτό που θαυμάζουμε, αυτό που μας ενθουσιάζει, αυτό που ερωτευόμαστε, μπορεί να μας ματώσει. Πόσο γλυκά και πόσο βαθιά πληγώνει η γοητεία. Ο θάνατος, ως έξοδος από τη ματαιότητα του κόσμου, είναι μεγάλη ελπίδα. Η προοπτική του θανάτου δίνει νόημα και κουράγιο να αντέξουμε τα δύσκολα. Μακάρι οι όσοι κάθε στιγμή εκπλήσονται στη συνάντησή τους με το υπαρκτό. Για αυτούς τα πάντα είναι ένα πρωτόγνωρο θαύμα. Όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα υπόκεινται στη φθορά. Όλα είναι πεπερασμένα, εφήμερα και παροδικά. Κάποιοι το γνωρίζουν και συντονίζουν τον τρόπο ζωής τους με αυτή την αλήθεια. Όπως και στην παραβολή του Άφρονα Πλούσιου που δεν έγινε αυτό βέβαια, δεν συντονίστηκε με την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πάλι, φίλοι ακροατές, ότι σκεφτόμαστε το θάνατο για να γεμίσουμε απελπισία και απόγνωση. Έτσι, άμα είναι, καλύτερα να μην το σκέφτεσαι καθόλου. Αλλά για τους χριστιανούς, η σκέψη του θανάτου οδηγεί στη μετάνοια και στην ελπίδα της αιωνιότητας. Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες, όχι ότι είναι εύκολο να το σκεφτούμε έτσι, δηλαδή μιλάμε και ό,τι θέλουμε, μπορεί η μνήμη θανάτου να αποβεί θετική και έτσι να μπορέσουμε να συντονιστούμε με την αλήθεια του θανάτου, η οποία αλήθεια είναι τραγική από μία πρώτη άποψη, υπερβαίνεται όμως για όσους πιστεύουν πραγματικά στην Ανάσταση του Χριστού. Τώρα, εμείς που είμαστε καλά εδώ και κάνουμε ραδιόφωνο και εσείς που ακούτε όσοι είστε καλά στην υγεία σας, πολύ εύκολα μπορούμε να μιλάμε για Ανάσταση. Αν όμως ήμασταν στο κρεβάτι του πόνου, με μια αρρώστια πολύ σοβαρή και πιστεύαμε όντως στην Ανάσταση, τότε θα είχε αξία αυτός ο λόγος μας, όπως καταλαβαίνετε. Στο βάθος της καρδιάς σου η αλήθεια κατοικεί αναλύωτη. Αν κάτι σου φαίνεται πολύ σοβαρό, μάθε να παίζεις μαζί του. Μην επιμένεις να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Υπάρχουν τόσα άλλα που δεν έχεις δοκιμάσει ακόμη. Τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός ανθρώπου μένουν αθέατα στα μάτια των άλλων. Το σημαντικό είναι πάντοτε απόλυτα προσωπικό.
Η χαρούμενη αρμονία εμπεριέχει την αταξία και την οδύνη. Αν δεν είναι αγάπη, με κεφαλαίο το α, δεν είναι αλήθεια πάλι με κεφαλαίο. Τα πιο σημαντικά για τη ζωή σου παίχτηκαν όταν ήσουν παιδί ή πριν να γεννηθείς. Τα πιο σημαντικά για σένα παίχτηκαν στις ζωές των προγόνων σου και ακόμη πιο πίσω, στον Αδάμ και την Εύα, στον Πίθηκο, στο πρώτο κύτταρο, στο γεννηθήτο ή στο Big Bang. Διαλέγουμε, υποτίθεται. Κάθε στιγμή προκύπτει μέσα από ένα θαύμα. Το αυτονόητο είναι μεγαλύτερο θαύμα από το απροσδόκητο. Μόνο που τα αυτονόητα τα έχουμε συνηθίσει και τα θεωρούμε δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη το ότι ζούμε σήμερα. Άπειρο βάθος κρύβεται στην καρδιά των πραγμάτων. Όμως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να το διερευνήσει. Καθένας φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί και θέλει. Η αταξία είναι η αρμονία. Ο φυσικός νόμος είναι μια φυσική λειτουργία του χάους. Μόνο τη γλυκιά ταπείνωση θαυμάζω σε αυτή τη ζωή και την ομορφιά. Όταν πληρούνται οι απαραίτητες εσωτερικές και εξωτερικές προϋποθέσεις, μπορούμε να καταφέρουμε τα ακατόρθωτα. Διαφορετικά όλα είναι ανέφικτα. Η παραμονή στη φωλιά παρέχει ασφάλεια, αλλά δεν σου παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσεις το δάσος. Κάθε ορισμός είναι και ένας περιορισμός. Όσο πιο βαθιά αληθινό είναι κάτι, τόσο πιο δύσκολα ορίζεται. Η ίδια η αλήθεια δεν χωράει σε κανέναν ορισμό. Η πραγματικότητα επηρεάζεται από τα όνειρα, αλλά στο τέλος τα κατεδαφίζει. Αν δεν αντέχουμε το βάθος και το πλάτος της θάλασσας, καλή είναι και μια λιμνούλα. Αρκεί να δροσίζουμε με κάποιον τρόπο την ξηρασία της ψυχής μας. Ο πυρήνας του είναι σου είναι ελευθερία. Όντως αυτό είναι το μεγάλο χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, ελευθερία να αγαπάμε βέβαια. Εμείς τη χρησιμοποιούμε παντοειδώς, όχι πάντα για να αγαπάμε. Όταν απελευθερωθούμε από τις στερεότυπες προσδοκίες και τις φιλοδοξίες μας, όταν απελευθερωθούμε από τα δεσμά των αξιολογικών κριτηρίων του σωστού και του λάθους, του ανώτερου και του κατώτερου, του ωραίου και του άσχημου, της επιτυχίας και της αποτυχίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να σεβαστούμε την πραγματικότητα κάθε ανθρώπου για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε ή θα έπρεπε να είναι. Όταν φτάσουμε στην αγάπη, θα συναισθανθούμε ότι το υπαρξιακό βιωματικό σύμπαν κάθε ανθρώπου είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα πολύτιμο. Πορευόμαστε εν μέσω ερωτημάτων και όχι βεβαιοτήτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ρωτάμε, να ερευνούμε. Όσον αφορά την πίστη βέβαια, ο Θεός μας χαρίζει, φίλοι ακρότες, να είμαστε βέβαιοι και όχι οι προσωπικές μας δυνάμεις ή ο τρόπος που σκεπτόμαστε. Γιατί αν ψυχαναγκαστούμε ότι πιστεύουμε τέτοια καλά επειδή αποδεχόμαστε θεωρητικά το πιστεύω, ας πούμε, δεν θα προχωρήσουμε στην πίστη. Ας αμφισβητούμε και λιγάκι, όχι με την έννοια να τα καταδαφίσουμε όλα, αλλά επειδή όντως δεν τα καταλαβαίνουμε όλα,
γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας, όπως είχαν οι Άγιοι. Καλό είναι να ψάχνουμε λοιπόν και να παρακαλάμε τον Θεό να μας φωτίζει. Έτσι προχωράμε. Αυτό που συνέβη δεν υπάρχει πια. Αυτό που θα συμβεί δεν υπάρχει ακόμη. Μόνο το παρόν είναι αληθινό. Και το παρελθόν ήταν αληθινό μόνο ως παρόν και το μέλλον θα είναι αληθινό μόνο ως παρόν. Αληθινή είναι μόνο η παρούσα στιγμή. Ολόκληρη η αιωνιότητα είναι κρυμμένη σε ένα στιγμιαίο παρόν. Τα λόγια αποκτούν ισχύ και νόημα ανάλογα με τις δυνατότητες του ακροατή. Για αυτόν που δεν είναι σε θέση να ακούσει, όλα είναι μάταια και ανώφελα. Μια ανώτερη δύναμη ενορχιστρώνει την πραγματικότητα της ζωής σου μυστικά και αδιάλειπτα. Το εγώ σου είναι απλά ένα μέλος της ορχήστρας. Μετά από πολλά χρόνια φιλοσοφικής αναζήτησης, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα ζώα βλέπουν τη ζωή καλύτερα από εμάς. Η κοσμοθεωρία τους είναι πιο λειτουργική από τη δική μας. Ναι, τα ζώα, αν και δεν γνωρίζουν πολλά, είναι σοφότερα, διότι δεν ζητούν πολλά και ξέρουν να χαίρονται με τα λίγα, αν δεν τα ενοχλούμε εμείς βέβαια, που αυτό κάνουμε και εκεί. Είναι μια υπερβολή αυτό που διαβάσαμε. Εννοεί εδώ ο συγγραφέας πίθανον ότι ο άνθρωπος δεν λειτουργεί σωστά ως άνθρωπος και γι' αυτό τα ζώα είναι πιο λειτουργικά. Διαφορετικά υπάρχει χάος αμέτρητο μεταξύ ενός ανθρώπου και οποιοδήποτε ζώου. Όπως λέει ένας Άγγλος συγγραφέας παλιότερος, ο Τσέστερτον, αν τα ζώα μπορούσαν να καταλάβουν βλέποντας όταν πρωτοεμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσαν με τίποτα να συμπεράνουν ότι είναι ένα ζώο έστω ανώτερο από εκείνα τα ίδια, αλλά ότι είναι εντελώς διαφορετικό είδος από τα ζώα. Βέβαια εμείς με τη θεωρία του Δαρβίνου θέλουμε δεν και καλά να γίνουμε ίδιοι με τα ζώα. Αυτό είναι το κακό δηλαδή. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος έλεγε ότι η εξέλιξη είναι κάτι το οποίο έκανε ο Θεός και ότι ο άνθρωπος είναι κάτι τελείως διαφορετικό επί της ουσίας από τα ζώα, αν και έχει ομοιότητες στο σώμα ας πούμε, τότε πιθανότατα δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, αλλά χρησιμοποιείται η θεωρία του Δαρβίνου ως ιδεολογία των αθεϊστών για να αποδείξουν ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον πίθηκο και όχι από τον Θεό. Το θέμα βέβαια εδώ προκύπτει και έχει ως εξής: ποιος έφτιαξε τον πίθηκο και πάει λέγοντας, εκεί δεν μας απαντάνε. Με δίδαξε ο χρόνος να κερδίζω σαν να χάνω και να χάνω σαν να κερδίζω. Ο τρόπος της ζωής σου ορίζει περισσότερο την ελευθερία σου από ότι η ελευθερία σου τον τρόπο της ζωής σου. Δεν μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αλλά τα πάντα μπορούν να επιτευχθούν στη ζωή σου. Όχι ως κατόρθωμα των ατομικών σου προσπαθειών, αλλά ως φυσικό αποτέλεσμα του κοσμικού δρόμενου στο οποίο συμμετέχεις. Το όχι δεν αναιρεί το ναι. Το ναι δεν αναιρεί το όχι. Οι αντιθέσεις συνυπάρχουν. Το νόημα της ζωής κρύβεται παντού. Μέχρι να σου αποκαλυφθεί, ησύχαζε χωρίς αυτό. Πολλοί λένε, αν θέλεις μπορείς. Εγώ λέω, αν θέλεις απλά θέλεις. Αν μπορείς απλά μπορείς. Βέβαια, το να θέλεις σε βοηθά να μπορείς και το να μπορείς σε βοηθά να θέλεις. Καλύτερα κάποια όνειρα να τα κρατήσεις αμόλυντα από την πραγματικότητα. Αν θέλεις να ανέβεις ψηλά, θα βρεις το δρόμο σου ή θα σε βρει ο ίδιος ο δρόμος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι ελεύθερη επιλογή. Αυτό που ζεις είναι μια αλήθεια που σου ανοίγει δημιουργική προοπτική ή ένα όνειρο που απλά σε καθυλώνει. Τα πιο σπουδαία τα προσφέρεις στους άλλους με αυτό που είσαι και όχι με αυτό που κάνεις. «Θα πίστευα μόνο σε ένα Θεό ο οποίος ξέρει να χορεύει», έλεγε ο Νίτσε. Νομίζω πως ο Νίτσε με τα λόγια αυτά αντιδρά στην επικρατούσα θρησκευτική αντίληψη της εποχής του, την οποία χαρακτήριζε κυρίως η δέσμευση σε ηθικούς κανόνες και δηλώνει πως θα ήθελε μια χαρούμενη πορεία πνευματικής ανάτασης, μια ζωντανή σχέση με το Θεό η οποία να ξεκινά από ενθουσιασμό και να γεννά χαρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίτσε κατηγορούσε τους χριστιανούς ότι δεν είναι χαρούμενοι, φίλοι ακροατές, και εδώ που τα λέμε, ο χριστιανισμός είναι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως εδώ, μια θρησκεία της χαράς, γιατί υπάρχει Θεός και υπάρχει και Ανάσταση και αιωνιότητα. Επειδή δεν τα ζούμε αυτά, όμως δεν είμαστε χαρούμενοι. Και επειδή μας λείπουν και οι άλλες χαρές που έχουν οι άλλοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν, οι απολαύσεις αυτές της ζωής δηλαδή, χάρη της άσκησης που κάνουμε, δεν έχουμε καμία χαρά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο καημένος ο Νίτσε αυτά έβλεπε, ειδικά στη Δύση, χριστιανούς μουρτζούφλιδες δηλαδή και μίζερους,
και επομένως μας κατηγορούσε. Δεν ήταν και κανένας ανόητος εδώ που τα λέμε, άλλο που διαφωνούμε εν τέλει μαζί του σε σημαντικά οπωσδήποτε θέματα. Η χαρά λοιπόν πρέπει να πλημμυρίζει τη ζωή μας, φίλοι ακροατές, αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η θρησκευτική αντίληψη της εποχής του Νίτσε δεν αφορούσε μόνο τη Δύση, ήρθε και στην Ελλάδα. Θα πίστευα, λέει, σε ένα Θεό ο οποίος ξέρει να χορεύει. Πά να πει ότι οι θρησκευόμενοι δεν χορεύουν. Αλλά και οι θρησκευόμενοι παλιότερα εδώ στην Ελλάδα, πριν κάποιες δεκαετίες, έλεγαν ότι το σινεμά είναι αμαρτία. Έτσι. Παρά μόνο αν παίζονται θρησκευτικά έργα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αμαρτία και οτιδήποτε μπορεί να είναι άγιο, και ας μην είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Και συνεχίζει ο Νικήτας Καφιός. Αυτό που στα αλήθεια χρειάζεται, στο παρέχει η ζωή με ευκολία. Αυτό που νομίζεις ότι σου είναι αναγκαίο, συνήθως μένει άπιαστο όνειρο. Αντί να λυπάσαι που το έχασες, να χαίρεσαι που το έζησες. Να έχεις σαν να μην έχεις, να αγαπάς σαν να μην αγαπάς, να υπάρχεις σαν να μην υπάρχεις. Όταν ο Σωκράτης έλεγε «Το μόνο που γνωρίζω είναι πως δεν γνωρίζω τίποτα», δεν υπονοούσε την άγνοιά του, αλλά το γεγονός ότι τίποτε το ουσιώδες δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε στο επίπεδο της γνώσης. Επισήμενε πως η σοφία βιώνεται ως ταπείνωση και αγνωσία. Είσαι κάθε στιγμή έτοιμος να χάσεις αυτό που αγαπάς περισσότερο? Αν τα όνειρά σου γίνουν πραγματικότητα, θα χρειαστείς νέα όνειρα για να αντέξεις την πραγματικότητα. Η ομορφιά αγγίζει κατευθείαν την ψυχή πριν από την παρέμβαση της λογικής, όπως και η μουσική. Κανείς δεν μπορεί να σου διδάξει τόση αλήθεια όσο ο πόνος. Αν αισθάνεσαι ότι το σύμπαν συνωμοτεί εναντίον σου, ίσως συμβαίνει επειδή κάπου το πλήγωσες. Δεν διαλέγεις εσύ τη ζωή. Η ζωή διαλέγει εσένα. Όμως και εσύ συμβάλλεις στην επιλογή με την ελευθερία σου. Παρόλο που η ελευθερία σου δεσμεύεται από τις δυνατότητές σου και τις εξωτερικές συνθήκες, παίζει και αυτή το ρόλο της. Μέσα σου κρύβονται οι αδυναμίες και οι δυνατότητες όλων των ανθρώπων. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Δεν μετράει μόνο ο στόχος, αλλά και ο τρόπος επίτευξής του. Για να αποκαλυφθεί η ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο, χρειάζεται μόνο μια στιγμή, διότι μόνο ως έκπληξη μπορεί να γίνει η αισθητή. Όταν ήμουν νέος, έψαχνα να βρω απαντήσεις στα βαθιά φιλοσοφικά και υπαρξιακά ερωτήματα που με απασχολούσαν. Τώρα ψάχνω να βρω ένα βαθύ φιλοσοφικό και υπαρξιακό ερώτημα να με βάλει στη διαδικασία της αναζήτησης. Συμβαίνει κάποιες φορές το σωστό να είναι ο εχθρός του αληθινού. Αμφισβήτησε όλες σου τις συνήθειες και ανάλαβε την ευθύνη να ζήσεις ελεύθερα αυτό που σε αναπαύει βαθιά. Η κόλασή μας δεν είναι η άλλη, όπως είπε ο Σάρτρ. Η κόλασή μας είναι το δίκιο μας και η επίμονη περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας. Αυτό που ζει πλήρως την κάθε στιγμή, χωρίς να προσκολάται σε αυτήν, ζει αληθινά και ελεύθερα. Οι πιο όμορφες ιστορίες είναι αυτές που ποτέ κανείς δεν αφηγήθηκε. Οι πιο όμορφες στιγμές είναι αυτές που ποτέ δεν τολμήσαμε να ζήσουμε. Η αλήθεια, όπως και ο άνεμος, είναι περιέχον, όχι περιεχόμενο. Η αλήθεια, όπως και ο άνεμος, είναι περιέχον, όχι περιεχόμενο. Η αλήθεια σε προσλαμβάνει, αλλά δεν κατανοείται. Για αυτόν που πόνεσε μέσα του την αλήθεια, οι αντιθέσεις έχασαν τη δύναμή τους. Συγκένεψαν στην καρδιά του η χαρά με τη λύπη, η επιτυχία με την αποτυχία, ο ενθουσιασμός με την απογοήτευση. Μέσα από την οδύνη καταλάγιασαν μέσα του τα αντίθετα σε ένα χαμόγελο. Η πιο μακρινή ξενιτεία είναι ο τρόπος που βολεύει κανείς τον εαυτό του. Η ελευθερία δεν συμπορεύεται με την ανάγκη.
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αγάπη, ούτε και θα υπήρχε ζωή χωρίς την αγάπη, με κεφαλαίο το Α. Μια από τις βαθύτερες ρίζες της ευτυχίας είναι η οδύνη. Όλα όσα βλέπουμε είναι ερμηνεία και προβολή. Η θέαση του κόσμου δεν είναι απλή απεικόνιση αντικειμένων. Τα αντικείμενα βρίσκονται απέναντι, αντίκειται στη γνωρίζουσα συνειδητότητα. Η σχέση συνειδητότητας και αντικειμένων παράγει τα φαινόμενα. Τα φαινόμενα δεν είναι πράγματα. Τα φαινόμενα είναι το γινόμενο της σχέσης υποκειμένου προσώπου και αντικειμένου πράγματος. Τα φαινόμενα δεν είναι έτσι όπως είναι, αλλά είναι έτσι όπως μας φαίνονται. Για άλλους τα φαινόμενα είναι απλά πράγματα, για άλλους σύμβολα φορτισμένα με συγκινήσεις και για άλλους δημιουργήματα που μαρτυρούν και αποκαλύπτουν τη χάρη του δημιουργού. Τα δεσμά σου είναι ψευδαίσθηση. Καλύτερα ένα φανταστικό ταξίδι παρά μια αβάσταχτη στασιμότητα. Χωρίς έκσταση η ζωή είναι στάση, όμως χωρίς στάση δεν μπορεί να υπάρξει έκσταση. Η δυσκολία δεν είναι μόνο να μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις, αλλά και να θελήσεις μόνο αυτό που μπορείς να πετύχεις. Πόσο δύσκολη γίνεται η νύχτα λίγο πριν ξημερώσει, πόση αβεβαιότητα λίγο πριν το ξημέρωμα. Λένε πως τέσσερις δυνάμεις παρατηρούνται στο σύμπαν. Νομίζω πως μόνο ο έρωτας το κυβερνά και το ζωντανεύει. Τίποτα δεν είναι όπως νομίζεις. Όλες οι πεποιθήσεις είναι ψευδείς, όπως και όλες οι απόψεις. Όταν νιώθεις δυνατός, δεν χρειάζεται να νικήσεις κανέναν. Αλήθεια είναι αυτό που ζεις και όχι αυτό που πιστεύεις. Η θέαση της πραγματικότητας χωρίς κριτική αξιολόγηση είναι αγάπη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από τις επιλογές μας. Θα συμπλήρωνα ότι οι επιλογές μας εξαρτώνται από την ποιότητα της ζωής μας. Τα γεγονότα δεν έχουν παρά το νόημα που εμείς τους δίνουμε. Ό,τι μπορεί να υποθεί είναι ψέμα και ό,τι μπορεί να γραφτεί είναι δύο φορές ψέμα. Ποια είναι η πραγματική σου φύση? Ποιος είναι ο βαθύτερος πυρήνας του είναι σου? Τι είναι αυτό που πονάει μέσα σου και πώς θα μπορούσες να απελευθερωθείς από αυτό? Αν δεν πληρείς τις προϋποθέσεις ώστε να τα προσλάβεις, τα πιο σπουδαία και τα πιο σημαντικά θα σε προσπεράσουν ή θα τα προσπεράσεις. Προσεγγίζοντας τη φράση του Ηράκλειτου «Πόλεμος πάντων μεν πατήρεστη», θα λέγαμε «Είναι πόλεμος». Δηλαδή όλο αυτό που είναι και όλο αυτό που συμβαίνει είναι πόλεμος. Το «είναι» είναι πόλεμος. Μακάριος όποιος πληρεί τις προδιαγραφές να την παλεύει. Μακάριος ο δυνατός αγωνιστής, διότι σε αυτόν προσφέρονται οι στέφανοι της νίκης. Και ακόμη πιο μακάριος αυτός που από υπερβολή δύναμης συντρίβεται με τη χάρη της Αγίας Ταπείνωσης. Χρειάζεται εδώ που τα λέμε λίγη δύναμη, φίλοι ακρότες. Μην απογοητευόμαστε από τις δυσκολίες της ζωής. Καλά τώρα, αν είναι τεράστιες, και εκεί δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αλλά είπαμε να μην λέμε και μεγάλα λόγια εμείς εδώ από το ραδιόφωνο. Αλλά απογοητευόμαστε και με πολύ πιο μικρά προβλήματα και τα ζητάμε όλα από το Θεό. Δώσ' μου δύναμη, δώσ' μου το ένα, δώσ' μου το άλλο. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα σωρό δύναμη. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε αυτή και θα μας δώσει κι άλλη. Αλλά ας αξιοποιήσουμε και αυτή που έχουμε. Έτσι, ας κινηθούμε λιγάκι δηλαδή. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Ας σηκώσουμε λίγο το ανάστημα. Δεν είναι όλα αυτά εγωισμοί. Ας μην ταπεινολογούμε συνεχώς. Δεν έχουμε και ταπείνωση δηλαδή. Ας αναλογιστούμε λοιπόν ότι είμαστε δημιουργήματα του Θεού, με πολλά φυσικά, διανοητικά, συναισθηματικά και άλλα προσόντα. Αυτά λοιπόν είναι δώρο του Θεού. Ας τα αξιοποιήσουμε, μην περιμένουμε καμιά δύναμη έτσι αυτόματα για να νιώσουμε κάτι άλλο. Μην περιμένουμε μεγάλα θαύματα. Θαύματα είπαμε είναι και αυτά τα οποία ήδη ζούμε και έχουμε. Αντί να αναζητάς μια νέα αλήθεια, πάλεψε να ζήσεις την αλήθεια που ήδη γνωρίζεις.
Το είναι δεν ζητά τη συγκατάθεσή σου για να είναι αυτό που είναι, απλά είναι αυτό που είναι. Εδώ και τώρα δεν υπάρχει χρόνος. Η στιγμή δεν έχει διάρκεια. Να προχωράς τη ζωή σου μεθοδικά και χορευτικά. Η πρόοδος δεν προγραμματίζεται, παίζεται. Να χαίρεσαι κάθε στιγμή της διαδρομής χωρίς να στοχεύεις σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο προορισμό. Να κινείσαι ελεύθερα και χαρούμενα αγκαλιάζοντας την προέλαση των γεγονότων. Αν νιώθεις πως δεν τα καταφέρνεις τόσο καλά όσο οι άλλοι, αντί να ανησυχείς, αναζήτησε τον ησυχασμό μέσα στο παράδοξο της ανισότητας. Η γλώσσα της αληθινής χαράς είναι η μουσική. Αν είσαι ανθός του αγρού, χρειάζεσαι το χώμα πιο πολύ από το χρυσάφι. Μην απογοητεύεσαι. Όλες οι λύπες είναι περαστικές όπως και όλες οι χαρές. Η αλήθεια δεν είναι αισθήματα. Αυτό που επιθυμείς δεν γίνεται διότι θέλεις να γίνει με το δικό σου τρόπο και δεν το αναγνωρίζεις καθώς γίνεται με άλλο τρόπο. Αντί να προσπαθείς να γνωρίσεις τον άλλο με το μυαλό σου, παράδοσέ του τον εαυτό σου με αγάπη. Το κλειδί της αληθινής γνώσης είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι συνουσιαστική γνώση και όχι θεωρητική. Με την αγάπη μπαίνεις μέσα στον άλλο, υπάρχεις μέσα από τον άλλο. Με την αγάπη γλιτώνεις από το στενό χώρο του εγώ σου και ανοίγεσαι στην ελευθερία ως λυτρωτική συμμετοχή στο πρόσωπο του άλλου. Με την αγάπη γίνεσαι ζωή και ελευθερία. Όσο λιγότερα γνωρίζει κάποιος, τόσο πιο βέβαιος είναι για αυτά που γνωρίζει. Ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα είναι υποκειμενικός. Αυτό που βλέπεις και καταλαβαίνεις είναι η δική σου ερμηνεία της πραγματικότητας. Ο άλλος έχει το δικό του ξεχωριστό τρόπο και κατά συνέπεια βλέπει και ερμηνεύει την πραγματικότητα διαφορετικά. Οριμότητα και σοφία είναι να έχεις επίγνωση ότι όσα βλέπεις και καταλαβαίνεις είναι μόνο μια μορφή θέασης και ερμηνείας της πραγματικότητας. Οριμότητα και σοφία είναι να αναγνωρίζεις ότι ο άλλος έχει άλλη θέαση και ερμηνεία των γεγονότων. Οριμότητα και σοφία είναι να μπορείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να βλέπεις, να καταλαβαίνεις και να αισθάνεσαι όλα όσα συμβαίνουν μέσα από τον άλλον. Συνήθως μας δίνουν ανεπαρκείς απαντήσεις διότι κάνουμε εσφαλμένες ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα όμως κάθε ερώτηση είναι λανθασμένη όπως και κάθε απάντηση, διότι οι αλήθειες της ζωής δεν χωράνε στα στενά πλαίσια ούτε των ερωτήσεων ούτε των απαντήσεων. Οι αλήθειες της ζωής μαθαίνονται εμπειρικά μέσα από την επώδυνη τριβή με τις αντικσοότητες που αφιδώς μας προσφέρει η καθημερινότητα. Στο βάθος του ορίζοντα της ελευθερίας δεν υπάρχει τίποτα να κερδίσεις ή να χάσεις. Ατίθαση και ανεξέλεγκτη, η ροή των γεγονότων δεν χωράει σε νόμους, κανόνες, προσδοκίες και σταθερές ισορροπίες. Άλλοι αντιλαμβάνονται το κολύμπι σαν εμπειρία δροσιάς και απόλαυσης και άλλοι το βιώνουν σαν ευκαιρία διείσδυση σε μια εναλλακτική πραγματικότητα. Άλλοι κολυμπούν για να παίξουν και άλλοι για να μετάσχουν με τρόμο ιερό στο εντελώς άλλο. Τραύμα μετέωρο η ζωή μας και ανθρωπίνως αθεράπευτο. Ο γλάρος δεν γνωρίζει τίποτα για τον άνεμο και τα κύματα. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τίποτα για τον εαυτό του και τα πράγματα. Αληθινή ελευθερία είναι να πάψεις, να επιθυμείς και να χρειάζεσαι. Αν υποθέσουμε ότι η ζωή κάθε στιγμή προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ενός δισεκατομμυρίου ενδοψυχικών και εξωτερικών παραγόντων, εμείς στην καλύτερη περίπτωση υποψιαζόμαστε χίλιους.
Από αυτούς γνωρίζουμε τους 100. Διαχειριζόμαστε μόνο τους 10 και τα κάνουμε θάλασσα. Σαν τα ζωάκια του δάσους, τα βυτά της ερήμου και τα έντομα του αγρού. Καθένας από μας, στο δικό του μικρό κόσμο, ξετυλίγει το νήμα της δικής του βιωτής, κρατώντας σφιχτά τα μυστικά του. Πάντα μαζί με τους άλλους και πάντα μόνος. Καμιά απόσταση δεν είναι δυνατό να μας χωρίσει από αυτό που μπορεί να μας ζωοποιήσει. Ο εραστής της τελείωσης, ακόμη και όταν ναυαγεί, κοσμεί τον κόσμο με το ναυάγιό του. Ο εραστής της τελείωσης ναυαγεί υπέροχα. Καμία θεωρία και καμία ερμηνεία δεν μπορεί να συλλάβει την αλήθεια της ψυχής, ούτε και να τη μεταμορφώσει. Αυτό που γνωρίζουμε για τον εαυτό μας και τους άλλους είναι ψευδείς νοητικές κατασκευές. Η αλήθεια της ψυχής δεν χωράει ούτε σε λόγια ούτε σε ερμηνευτικά σχήματα. Η αθωότητα ταυτίζεται με την ελευθερία. Όταν καταργηθούν οι εγωκεντρικοί χειρισμοί, αναδεικνύεται ο βαθύτερος εαυτός ως ελευθερία και αθωότητα. Το όνειρο είναι η τροφή της δράσης. Η δράση είναι η προσγείωση του ονείρου. Ευτυχία δεν είναι η καλή τύχη, ευτυχία, αλλά η δυνατότητα να μπορείς να αντιμετωπίζεις τις αναποδιές της καθημερινότητας, ενώ παραμένεις δυνατός και ισορροπημένος. Τώρα που το σκέπτομαι όμως, λέει πάντα ο Νικήτας Καφκιός, το να έχεις αυτή τη δυνατότητα είναι και θέμα τύχης, με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από τη θέλησή σου. Προσωπικές εμπειρίες. Είναι αδύνατο να σου εξηγήσω ποιος είμαι. Ακούω μέσα μου την κραυγή της οδύνης σου. Κάποιες στιγμές με συλλαμβάνει γλυκά μια απεριόριστη ελευθερία. Τότε αισθάνομαι μακριά από όλους και όλα, ενώ ταυτόχρονα συνδέομαι με όλους και όλα. Η ζωή μου γίνεται πανηγύρι. Τριγυρνάω σαν τη μέλισσα σε κήπο παρθενικό. Πετώ από άνθος σε άνθος, απολαμβάνοντας την ομορφιά που δωρεάν μου χαρίζεται. Δεν δένομαι χωριστά με κανένα λουλούδι. Δεν απαιτώ, δεν προσδοκώ, δεν περιμένω τίποτε. Μετέχω στη γιορτή του υπάρχειν. Χαίρομαι τη σχέση μου με το είναι. Αισθάνομαι πως η χαρά του απροϋπόθετου και αβίας του πετάγματος είναι η βίωση της όντως ελευθερίας. Μια χαρά γεμάτη από το άρωμα της αιωνιότητας. Η αγάπη που νιώθω για όλους τους πληγωμένους και τους απαράδεκτους εντός εισαγωγικών θεμελιώνεται στη γνώση των ανθρώπινων αδυναμιών. Η καθημερινή μου συναναστροφή με τον πόνο και την κακία δεν μου επιτρέπει άλλη επιλογή από την αγάπη. Ένα λάθος που εξακολουθώ να κάνω κάποιες φορές, αν και το παλεύω 30 χρόνια, είναι να καταλαβαίνω τον άλλο μέσα από τα δικά μου δεδομένα. Να πιστεύω ότι αυτό που ισχύει για μένα ισχύει και για τον άλλο. Να θεωρώ ότι ο άλλος ζει και κινείται σε έναν βιωματικό, κοσμοθεωρητικό, αξιακό και ενοιολογικό ορίζοντα ανάλογο με το δικό μου. Με πιο απλά λόγια πρόκειται για εγωκεντρισμό και έλλειψη αγάπης. Με πιο σύνθετα λόγια πρόκειται για απουσία ενσυναίσθησης και εγωκεντρικό αναγωγισμό. Όταν ήμουν νέος έτρεχα με ελπίδα και όνειρο. Τώρα βαδίζω με λογισμό και περίσκεψη. Με χαρά θα αντάλλασα τη γνώση με το πάθος, τη σύνεση με τον ενθουσιασμό και την ασφάλεια με τον ταξιδεμό. Από τον φόβο της η καρδιά μου φοράει πανοπλία. Συγχώρησέ με, Κύριε, διότι το μόνο που επεδίωξα μέχρι σήμερα στη ζωή μου είναι η ατομική μου ευχαρίστηση. Κάθε προσπάθειά μου να αμαρτήσω καταλήγει στην κραυγαλαία επιβεβαίωση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Είναι κάτι βαθύ που με πληγώνει και με αναγκάζει να επιστρέφω στην αλήθεια. Πόσο επίμονα, αυστηρά και αόρατα με οδηγεί στην αγκαλιά σου, Κύριε της αγάπης. Πριν από λίγο, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είδα ολόκληρη την ποθούμενη εμπειρία της αληθινής ταπείνωσης στα μάτια ενός άστεγου. Πόσο ψηλότερα από μένα ζούσε αυτός ο άρρωστος άνθρωπος, πεταμένος αυτή τη νύχτα στην παγερή αδιαφορία του δρόμου. Όταν είναι παγωμένη η καρδιά μου, όσο κι αν ο νους επιμένει, το χέρι μου δεν τολμά να γράψει λόγια πνευματικά. Άλλοι οικοδομούν τον εαυτό τους με πολύ προσοχή.
Εγώ ξέρω μόνο απρόσεκτα να τον γκρεμίζω. Όλα μου τα χάρισε η ζωή και πολύ περισσότερα από όσα ζήτησα. Τίποτε όμως δεν μου χάρισε με τον τρόπο που ήθελα. Εχθές ήταν για μένα κόλαση. Σήμερα είναι φως, ζωή και ανάσταση. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Μικρός νόμιζα πως αν φτάσω μέχρι το πεζοδρόμιο θα δω τον κόσμο ολόκληρο. Τώρα ξέρω πως ακόμη και αν ταξιδέψω σε όλη μου τη ζωή με την ταχύτητα του φωτός, θα γνωρίσω μόνο μια αμελητέα γωνιά του σύμπαντος. Τότε πίστευα πως αν μάθω 100 πράγματα θα τα ξέρω όλα. Τώρα συνειδητοποίησα πως ακόμη και αν γνωρίζω 1.000.000 πράγματα, δεν γνωρίζω τίποτε. Εχθές τη νύχτα όλη η πλάση μαρτυρούσε μυστικά και δοξολογούσε την παρουσία του Θεού. Μόνο εγώ έστεκα πληγωμένος και ξένος από τη χάρη του. Εχθές στην εκκλησία δεν ένιωσα τίποτε. Ήμουν ξερός, στεγνός. Φαίνεται πως η πνευματική ζωή δεν είναι όλο χαρά και ενθουσιασμό, όπως συχνά διαβάζουμε και ακούμε. Έχει στιγμές δύσκολες και φάσεις παγωμένες. Η συνέστηση της παρουσίας του Θεού δεν είναι δεδομένη. Είναι απαραίτητο να κρατιόμαστε σταθεροί στην αγάπη Του τις εποχές της κυρασίας, όταν οι πύλες των ουρανών είναι για μας 7 φορές φραγισμένες. Αφού δεν ανησυχεί το βουνό και η θάλασσα, ούτε κι εγώ ανησυχώ. Μήπως το βουνό και η θάλασσα είναι σοφότερα από μένα? Μια εσωτερική παρόρμηση με κάνει να προτιμώ ένα βαθύ πόνο από μια ρηχή χαρά. Συνομιλώ με πληγωμένες ψυχούλες, απίστευτα υπέροχες, ευαίσθητες, ευάλωτες, αγνότερες από μικρά παιδιά και έχω την ευθύνη να διευκολύνω την προσωπική τους ανάπτυξη και ορίμαση. Το θεωρώ μεγάλη τιμή και ευλογία. Στιγμή τη στιγμή, μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, μέσα από κάθε εμπειρία οριμάζω, εμβαθύνοντας την ασημαντότητα της ύπαρξής μου. Ένας βαθύς στεναγμός γιγαντώνεται μέσα μου. Αόρατη δύναμη μεταξιδεύει πέρα από κάθε σύνορο. Ελεύθερα ξεχύνεται η καρδιά μου στις φτερούγες των ανέμων και αναπαύεται βαθιά. 4 επαγγελματικές κατηγορίες που χρησιμοποιούν λάθος όρο για να δηλώσουν αυτό που επαγγέλλονται. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, φιλόσοφος, θεολόγος. Ο ψυχολόγος δεν ερευνά την ψυχή. Ο ψυχοθεραπευτής δεν θεραπεύει την ψυχή. Ο θεολόγος δεν ερευνά το Θεό και ο φιλόσοφος δεν φιλεί τη σοφία. Πρόχειρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψυχολόγος ερευνά τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις, ο ψυχοθεραπευτής υποστηρίζει την αυτοβελτίωση, ο θεολόγος ερευνά τη δογματική και τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων και ο φιλόσοφος αναλύει, ερμηνεύει και διδάσκει φιλοσοφικούς στοχασμούς. Μέχρι εδώ για σήμερα, Νικήτας Καφιός, Ζήσε στα αλήθεια, το βιβλίο που μας συντρόφευσε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Ασφαλώς να μείνετε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.